Βέβαια, τότε ήμουν μαυρομάγης, πάρα πολύ νεαρός και πιο αδυνατός. Μετά από 32 χρόνια στην υπηρεσία, εάν με ρωτήσετε τι αποκόμισα όλα αυτά τα χρόνια, από αυτά τα 32 χρόνια, μια ζωή ολόκληρη, θα σας έλεγα με μία λέξη, μια τεράστια εμπειρία η οποία δεν μπορεί μα κανείς να την αναπληρώσει. Έχω εκατομμύρια στιγμές καλές, εκατομμύρια στιγμές κακές. Έχω δει πολύ όμορφα πράγματα και τον νομό πολιτείας όπως δεν τον έχει δει κανείς. Έχω δει όμως αυτό τον νομό να καίγεται. Έχω δει τον πόνο στα μάτια των ανθρώπων όταν καταστρέφονταν οι περιουσίες τους, οι ζωές τους ή τα ζώα τους. Έχω δει ανθρώπους καμένους. Έχω δει τα πάντα. Όταν λοιπόν ο αγαπητός ο κύριος Πιλωρή μου είπε πριν από 10-15 μέρες, κύριε Καγίνη, κάνε μια εκδήλωση για τους εθελοντές. Θέλατε να πείτε. Το θεώρησα μέγιστη τιμή. Θέλω να με κάλεσε όχι ο Θεωρήνα, αλλά η τοπική κοινωνία να πω μία μόνο λέξη. Και αυτή θα τη λέω μέχρι το τέλος της ομιλίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ακραβάτη της καρδιάς μου. Όχι μόνο σαν διευθυντής δασών, σαν βασολόγος. Πιστεύω ότι υπηρέτησα με συνέπεια. Άλλοι θα το κρίνουν αυτό, από το νομό και τα φυσικά υποστήματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν σαν άνθρωπος. Αν σε όλους μας που καθημερινά κάνουμε κάτι για τα παιδιά μας, για τη γειτονιά μας, για τη γυναίκα μας, για τη δουλειά μας, λέμε αυτός είναι καλός άνθρωπος, καλός υπάλληλος, καλός επαγγελματίας. Τι πρέπει να πούμε, πόσο μεγάλο πρέπει να είναι ευχαριστώ σε αυτόν που θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο και μάλιστα αυτό δεν το κάνει επαγγελματικά. Το κάνει γιατί το θέτει, γιατί το πιστεύει. Εάν αυτός δεν είναι ήρωας, τότε ποιος άλλος είναι. Εγώ λοιπόν ήρθα σήμερα εδώ για να πω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και αυτό το κάνω 25 χρόνια τώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας παιδιά και εσείς που τρέχετε στις φωτιές και σε όσους σας βοηθάνε. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνους που βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους άφησαν το καναπέ τους και έκαναν κάτι για αυτόν τον τόπο χωρίς να πληρώνονται, χωρίς να προσδεκούν μια αποζημίωση, πολιτική, οικονομική, κοινωνική. Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο αυτό το μεγάλο ευχαριστώ και το λέω και από τα χείλη του Διευθυντού Δασών, τα λέω και σαν άνθρωπος όμως. Εγώ είδα τα φυσικά υποστήματα, τον τόπο μου, εκεί που είμαι στη Βόχα, να χάνεται το 100%. 16.000 στρέμματα είχαμε όλα και όλα βάσει. Το 2007 χρειάστηκαν 3 φωτιές, όχι παραπάνω από 5 μέρες, για να τα χάσουμε όμως καιρό. Όπως ξέρετε, τα φυσικά οικοσυστήματα δεν είναι ντομάτες, ούτε βερικοκές να τα ξαναφτιάξουμε μέσα σε 2-3 χρόνια. Η μία γενιά τα φτιάχνει, η άλλη τα χάνει. Η μία γενιά θα τα χάσει ή θα τα ξαναφτιάξει, δεν θα μπορέσει όμως να τα απολαύσει. Τα βάση και τα βασικά οικοσυστήματα, να ξέρετε, είναι οικοσυστήματα που ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης ζωής. Κανείς που είναι στην ηλικία τη δική μου τώρα των 58 χρόνων δεν θα ξαναδεί το Λουμπράκι όπως ήταν το 1986. Ούτε το Μάρκας, ούτε τη Βελίνα, ούτε τους Αγίους Οδόνους τα κομμάτια που έχουν καεί. Και δεν θα τα δούμε για δύο λόγους. Γιατί αυτά τα βάση που ήταν και θα μιλήσουμε για αυτά λίγο αργότερα, τα βάση καλεσμένη πέφτης που απλώνονται στον κορμό των Ιδρανίων, δεν είναι απλώς φυσικά βάση. Είναι βάση που διαχειρίστηκαν για πάνω από 12 αιώνες μέσα από τη διαδικασία και την μέθοδο της ρυθμίσης. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ και εκείνο που σκέφτηκα να κάνω απόψε είναι το ελάχιστο που θα μπορούσα να κάνω σαν βασολόγος. Να μιλήσω για τα γεράκια. Να δούμε τι αξία έχει αυτός ο ορεινός όχος, η πέτρα, ο βράχος των Γερανίων, με αυτά τα πέτρα, τα φουρνάδια, τα ρίχια, τις κουμαριές. Έχει καμία ιδιαίτερη αξία για τον τόπο μας. Έχει πέρα από τον νομό κάποια αξία. Έχει αξία για την Ελλάδα, έχει αξία για τους κατοίκους, έχει αξία για την πολιτεία. Και αυτή η αξία τι είναι? Είναι μόνο οικολογική, είναι μόνο περιβαλλοντική, είναι μόνο οικονομική? Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που τα επόμενα χρόνια όλους εμάς θα μας έκανε να προβληματιστούμε λίγο περισσότερο από ό,τι προβληματιστήκαμε τα περασμένα χρόνια, αν πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο για αυτό το σύμπλεγμα?
Μία άλλα φωτογραφία είναι μια ζωγραφιά. Δεν ήξερα το άκουμ, ήταν έκπληξη για μένα, αλλά εγώ βρήκα μια άλλη φωτογραφία εντελώς τυχαία στο διαδίκτυο που έχει την μυθική αρχή των Γερανίων. Και όποιος την κοιτάει, θυμάται εκείνους τους στίχους ενός τραγουδιστή του Κατζή, νομίζω, που έλεγε όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει εκείνη ζωγραφιά. Να δούμε αυτή τη ζωγραφιά όταν την πλησιάσουμε από κοντά, χάνει τη μαγεία της. Πάμε στο επόμενο. Αυτά είναι τα οικοσυστήματα, υποφύσσα να έχετε την καλωσή. Ευχαριστώ. Αν κανείς δει απλά στατιστικά τον νομό Κορινθίας, επιστημονικά, θα διακρίνει ότι ο νομός Κορινθίας είναι ο τρίτος πιο βασωμένος νομός στην Ελλάδα. Για ένα νομή και ο τρίτος πιο βασωμένος νομός με φυσικά διαμάτια που ήρθαν από το παρελθόν είναι ο νομός Κορινθίας. Το 54% του νομού σε έκταση εμπαδών καλύπτεται από φυσικά δάση. Δάση που δεν τα έφτιαξε κανείς. Δάση που αναπτύχθηκαν και πέρασαν στο πέρασμα του χρόνου σε αυτό το καράβι που λέγεται Κορινθία και που ταξιδεύει ανάμεσα σε δύο σκαριές και δύο θάλασσες, στο Κόγκο, που άνθησαν σημαντικοί πολιτισμοί, έχει 54% σήμερα δάση και δασικές εκτάσεις. Κάποια από αυτά καμένα, τσουλουκτισμένα, αλλά αυτά αναγεννώνται. Πάμε στην επόμενη. Αυτά είναι δεδομένα του προγράμματος Φιλόπης. Σας μιλάω με δεδομένα τα οποία δεν τα έφτιαξα εγώ. Για να μην τα αμφισβητήσει κανείς ότι θέλουμε να ωραιοποιήσουμε έναν νομό και να πούμε σε κάποιους πιο πέρα, στην περιφέρεια, στην Ευρώπη, ότι κοιτάξτε να δείτε, όταν εμείς θα ζητούμε χρήματα για τον νομό μας, δεν είμαστε ασήμαντοι, δεν είμαστε Μαρόκο. Δεν μιλάμε τώρα για 10-20 στρέμματα. Μιλάμε για έναν νομό που τα φυσικά του οικοστήματα παίζουν και έπαιξαν καταρριστικό ρόλο στην άμφιση των πολιτισμών από τους ιστορικούς και προϊστορικούς χρόνους. Μην ξεχνάτε τον Οδυσσέα. Από πού πέρασε ο Οδυσσέας για να φτάσει στην Αθήνα? Από τη δική σας περιοχή, από τους δικούς σας δρόμους. Τους δρόμους που ακόμη εσείς ζείτε σήμερα. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν από τη μυθολογία, από την προϊστορία έρχονται. Και να μην μιλήσουμε για τους ιστορικούς χρόνους. Και τώρα μου δίνεται ευκαιρία να πω κάτι. Ξέρετε όλοι ότι όταν αναφερόμαστε στους ιστορικούς χρόνους, με άλλα λόγια, σε αυτή τη λέξη την αυτή που τη λέμε ιστορία, τι εννοούμε? Εννοούμε το κομμάτι εκείνο του πολιτισμού μας, για το οποίο υπάρχουν τι? Γραπτά μνημεία. Αυτό δεν λέμε ιστορία. Πριν από την ιστορία έχουμε τους προϊστορικούς χρόνους. Έχουμε την ιστορία. Η ιστορική όμως χρόνη είναι σημαντική γιατί? Γιατί έχουμε γραπτές αποδείξεις για τους πολιτισμούς που άνθησαν, που έζησαν, μόνο τους τα προβλήματα, τα καλά και τα στραβά. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η αντίληψη και η παγκόσμια και η δική μας, αν δεν είχαμε αυτά τα σημαντικά γραπτά κείμενα, είτε ήταν σε πάπυρους, είτε ήταν λαξευμένα επάνω στα βράχια. Ένας τάφος, μία πέτρα που μπήκε σε ένα τάφο με το όνομα ενός ανθρώπου, είναι ένα ιστορικό στοιχείο. Εάν λοιπόν προσπαθούσαμε να περιγράψουμε όλες αυτές τις φωτιές και τη δράση των εθελοντών, πόσες χιλιάδες λέξεις και βιβλία θα μπορούσαν να περιγράψουν αυτά που με το φωτογραφικό φακό αποτύπωσε ο φίλος μας ο Φλωρίδης? Όλοι λέμε ότι μια φωτογραφία έχει 1000 λέξεις και 1000 φωτογραφίες 1.000.000 λέξεις. Πόσα βιβλία είναι 1.000.000 λέξεις? Πιστεύω λοιπόν ότι η σημαντικότητα του Φλωρίδη είναι τόσο σημαντική όσο σημαντική ήταν και ενός που άρχισε ένα γραπτό κείμενο πριν από 2.500 χρόνια. Εγώ λοιπόν θα τον χαρακτήριζα σαν ιστορικό των χρόνων μας. Γιατί φανταστείτε μετά από 20, 30, 50, 200 χρόνια, όταν κάποιος θα ανακαλύψει μέσα από τις φωτογραφίες τους σκηνές της δράσης αυτών των εθελοντών. Είναι λοιπόν ο ιστορικός της δράσης αυτής της ομάδας των αξιέτερων ανθρώπων συμπολιτών μας εδώ στην περιοχή. Αυτός λοιπόν που έτρεξε να φωτογραφίσει και να αποτυπώσει μέσα στο φακό αυτή τη στιγμή, αυτή την εικόνα, δεν είναι παρά ένας ιστορικός. Η σημασία δε των φωτογραφιών του θα αναδεικνύεται όλο και πιο σημαντική όσο περνούν τα χρόνια. Κοιτάω φωτογραφίες στο δικό μου αρχείο που τράβηξα πριν από 30 χρόνια, οικοσυστήματα, λίμνες, υγροτόπους, που δεν υπάρχουν σήμερα ή έχουν υποβαθμιστεί. Και καμιά φορά ξαφνιάζομαι, λέω, αυτός είναι ο τόπος, έτσι ήταν στην Γαλλία, έτσι ήταν τα Γεράνια. Είναι πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, κύριε Πλωρή, εγώ σου δίνω την αξία ενός όχι μικρού ιστορικού, ενός μεγάλου ιστορικού, με τοπική σημασία βέβαια, που η αξία σου θα αναδειχθεί τα επόμενα χρόνια και θα αναδειχθεί όχι από τη δική μας τη γενιά, αλλά από τα παιδιά μας και τις μετέπειτα γενιές. Σε παρακαλώ να συνεχίσεις, να αποτυπώνεις με τη φωτογραφία σου, με την φωτογραφική σου κάμερα και να ξέρεις ότι αυτό κάποια μέρα θα αναγνωριστεί σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε στην επόμενη. Είδαμε προηγουμένως στο Κορίν και δεν είναι τίποτα άλλο, είδατε τα βάση. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, ένα άλλο πρόγραμμα. Είναι το πρόγραμμα, το φιλό της, είναι η βάση δεδομένων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δεν την έφτιαξε η Νομαρχία, δεν την έφτιαξε το Δασαρχείο. Την έφτιαξαν επιστήμονες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πώς? Με διεθνείς προδιαγραφές. Τι έχουν αποτυπώσει εδώ επάνω στον νομό? Τις περιοχές Natura, τα τοπία Κορίν, τους βιότοπους Κορίν, τα τοπία ιδιαίτερη σημασία και κάτους. Προσέχτε αυτές τις καμπύλες που συγκεντρώνονται. Συγκεντρώνονται πάρα πολύ στην Δυτική Κορυφαία, στην περιοχή της Τυμφαγίας και του Χενεού και πού αλλού? Στα Γεράνια. Μπορείτε να το παρατηρήσετε αυτό. Κοιτάξτε πάνω στα Γεράνια πόσες καμπύλες είναι. Οι καμπύλες δεν είναι απλά χρώματα στη διαφάνεια. Είναι σημαντικά οικολογικές και περιβαλλοντικά σημαντικές περιοχές με δεδομένα διεθνή. Δηλαδή, αυτοί οι τόποι συνδυάζουν το ανάγλυφο, το έδαφος, την βλάστηση, τα ιδιαίτερα είδη, τάξα τα λένε στην Ευρώπη σήμερα, αυτά τα είδη είτε είναι της Φλωρίδας είτε είναι της Σπανίδας, είναι τόσο πολλά, είναι τόσο σπάνια, είναι τόσο σημαντικά, που κάποιοι επιστήμονες, εφόσον μια περιοχή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, στα διεθνή κατηστία του περιβάλλοντος, κατάταξαν αυτές τις περιοχές του νομού μας σε ενδύαν σημαντικές. Σας λέω να προσέξετε αυτές τις καμπύλες, γιατί λίγο αργότερα θα δείτε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις καμπύλες και πώς καλούμαστε εμείς να τις διαχειριστούμε. Στην επόμενη. Αυτός είναι ένας πολύ παλιός χάρτης του 1840. Η περιοχή ήταν γνωστή, υπάρχουν και πιο παλιοί. Είναι οι λεγόμενοι χάρτες οι Μαγκελάνοι. Ξέρετε κανείς να μου πει τι είναι οι Μαγκελάνοι? Πήραν το όνομα του Μαγκελάνου και ήταν οι πρώτοι ναυτικοί χάρτες. Όπως ξέρετε, ιστορικά, οι πρώτοι που έφτιαξαν χάρτες ήταν οι ναυτικοί. Και όχι για τους Έλληνες, ο πρώτος γεωγραφικός χάρτης τον έκανε ο Πτολεμαίος. Όμως οι ναυτικοί χάρτες ήταν τόσο σημαντικοί και απέδιδαν και τη στεριά. Γιατί ναυτικοί δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν επειδή δεν είχαν τόσο σημαντικά όργανα ναυσιπλοείας παρά μόνο τα μάτια τους, το μυαλό τους, την ευστροφία τους και το πείσμα τους. Αναγνωρίζοντας λοιπόν τον ορίζοντα στη ξηρά, μπορούσαν να προσανατολιστούν και ήξεραν στα μεγάλα τους ταξίδια πού είναι το υπήρεμο λιμάνι, πού είναι κάθε περιοχή, πού είναι η περιοχή που είναι εθνική και πού είναι η φιλική. Από τέτοιους χάρτες κατασκευάστηκε αυτός και κοιτάξτε να δείτε πόσο σημαντικά έχουν αποδώσει την περιοχή σας. Θα σας πρότεινα ο Δήμος να ψάξει να βρει τέτοιους χάρτες και να οργανώσετε μια έκθεση. Είναι σημαντικό για το Δήμο να βρείτε αυτό το ιστορικό υλικό και να το έχετε και να το διαθέσετε στα παιδιά, τα νέα παιδιά των Αγίων Θεοδόρων. Στην επόμενη. Εδώ είναι η γνωστή χάρτα από το Google. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το ίντερνετ να πετάξουμε σε όλη τη γη και αν προσέξει κανείς, στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων δεν βλέπει τι. Ένα τεράστιο σύμπλεγμα. Μαζί με τα μέτρα, φτάνουμε τις 380.000 στρέμματα υψηλών βασών, από το ποιόν βασών χαλεπίου πέκτης. Στον νομό Κορυφαίας, 230.000 στρέμματα. Όλη η συλλογική απέναντι πόσο είναι, 180.000 στρέμματα. Το σύμπλεγμα Λάρνακας Καστανιάς, 52.000 στρέμματα. Το σύμπλεγμα του Σεϊκά στο Χενεό, 70.000 στρέμματα. Επομένως, μιλάμε για το μεγαλύτερο σύμπλεγμα στον νομό Κορυνθίας. Έχει ιδιαιτερότητα, φυσικά. Μόνο για μας, όχι βέβαια. Είμαστε δίπλα από την Αθήνα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Όλα τα καλά και όλα τα στραβά. Από εμάς εξαρτάται πώς θα το διαχειριστούμε. Θα δούμε μετά τα προβλήματα, τι καλό και τι κακό, και να δούμε αν αυτά τα πέφτια και τα φουρνάρια είναι απλώς το ωραίο τοπίο και τα γάγαρα νερά του 1960 ή του 1912. Πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια διαφορετική σκέψη. Να δούμε ότι έχουμε μια πρίκα
και πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Στο χέρι μας είναι να τα πάμε σε ένα πράγμα, να τα καταστρέψουμε. Στο χέρι μας είναι να μην κάνουμε τίποτα. Θα τα πεις άβατο. Λάθος. Στο χέρι μας όμως είναι και να τα διαχειριστούμε. Πώς όμως θα διαχειριστεί κάποιος κάτι όταν το γνωρίζει. Ούτε καφέ δεν μπορούμε να ψήσουμε. Έτσι δεν γίνεται. Εάν κάποιος δεν ξέρει να ψήσει ένα καφέ, δεν έχει ένα διαχειριστικό εργαλείο που λέγεται μπρίκ, μιτζάνι, κουταβάκι, καφές και ζάχαρη, ούτε καφέ δεν μπορεί να ψήσει. Πώς ένας πολιτικός, μια ηγεσία, ένας δήμαρχος, ένας δασάρχης, ένας διευθυντής, πώς θα διαχειριστεί ένα πράγμα που του το δώσανε να το διαχειριστεί, εάν δεν το γνωρίσει. Και πώς μπορεί να το γνωρίσει κανείς. Μόνο με έναν τρόπο να το αγαπήσει. Να ασχοληθεί μαζί του. Να παίξει μαζί του. Να διαβάσει, να μάθει, να μιλήσει με ανθρώπους που το γνωρίζουν. Μόνο έτσι. Και τη γυναίκα μας που ερωτευτήκαμε, που παντρευτήκαμε, με ποιο τρόπο το κάνουμε. Δεν το να τη γνωρίσουμε, να την προσεγγίσουμε, να δούμε αν αξίζει, δεν αξίζει. Μας απογοητεύει, φεύγουμε. Δεν μας απογοητεύει, θυσιάζουμε. Τον τόπο μας λοιπόν δεν φτάνει να τον αγαπάμε. Πρέπει να τον γνωρίζουμε. Αν τον γνωρίζουμε, τότε μπορούμε να κάνουμε όχι την τέλεια διαχείριση, αλλά μπορούμε να οδηγηθούμε ή να κάνουμε τα λιγότερα λάθη. Πάμε στην επόμενη. Μερικές εικόνες όσο μπορώ πιο γρήγορα, γιατί αυτή η ζωγραφιά που είδαμε από το αεροπλάνο συνεχίζει να είναι ζωγραφιά, συνεχίζει να είναι σημαντικό τοπίο και το επόμενο χωροταξικό της Πελοποννήσου, να ξέρετε, ανάγει η λέξη τοπίο, την έννοια του τοπίου, σαν μια τόσο σημαντική περιβαλλοντική αρχή, όσο είναι ενδεχομένως κάποια σπάνια είδη. Η λέξη τοπίο, αυτό που βλέπουμε, αυτό που βλέπετε, αυτό που έχετε αναγνωρίσει όλη στην περιοχή σας, αυτό που έκανε πολλούς από εσάς να έρθετε να εγκατασταθείτε εδώ στην περιοχή, θα αναχθεί τα επόμενα χρόνια σε μια τεράστια περιβαλλοντική αξία. Το θέμα είναι αν τα επόμενα χρόνια αυτή την περιβαλλοντική αξία που λέγεται τοπίο θα την έχουν τα παιδιά μας ή θα την έχουν χάσει. Όχι επειδή το θέλησαν πριν, αλλά επειδή εμείς δεν το διαχειριστήκαμε καλά. Πρέπει να σταματήσουμε την αντίληψη ότι άλλοι μας κυνηγάνε, άλλοι μας τρώγονται, άλλοι μας επιβουλεύονται. Εγώ πίστευα και πιστεύω ανέκαθα ότι αυτό που αγαπώ πρέπει να το προστατεύσω, να το διαχειριστώ. Ακόμη και με κίνδυνο της ζωής μου. Αυτό κάνουμε εκατοτές. Πάμε σε επόμενες, όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Ρητίνευση. Σας είπα κάτι προηγουμένως. Η ρητίνευση έχει αρχές από τον 3ο π.Χ. αιώνα. Είναι το ρετσίνι των πέφκων, το κολοφόνιο και το τρεπιφέδο, γιατί το ρετσίνι των πέφκων, το ξέρετε όλοι, έχετε δει και στο μέσα πέφκα, είστε οικογενείς από ό,τι βλέπω, είναι γνωστό από τον 3ο με ιστορικές πηγές. Και μάλιστα ξέρετε ότι ακούγεται, συζητιέται σαν μύθος, ότι η ρετσίνα για πρώτη φορά φτιάχτηκε τυχαία σαν είδος κρασιού. Ένα καράβι που έφυγε από εδώ, από την Αθήνα, ταξίδευσε προς την Κύπρο. Τότε το κρασί το βάζανε σε πιθάρια πύλινα. Ήταν μητερά στο κάτω μέρος για να καρφώνονται, τα έχετε δει όλοι χαρακτηριστικά, στα έρμα του πλοίου που ήταν άμμος στο κάτω μέρος του πλοίου. Και τα βυθίσανε μες στην άμμο για να μην τσουγκλάνε μεταξύ τους. Ανάμεσά τους βάζανε κλαδιά. Κάποια στιγμή τα κλείνανε από πάνω, τα κλείνανε με ένα κουκουνάρι από πέφκο. Με το τσούκρισμα, κάποιο ότι ήταν καλοφτιαγμένο στο δοχείο, έσπασε το καπάκι και έπεσε μέσα το κουκουνάρι. Το κρασί μύρισε, πήρε τη μυρωδιά του ρετσινιού. Ο πλοίαρχος τώρα για να τα μαγειρέψει, κάπως τα κουκούλωσε μαζί με τα γερά, κούτσε και το σφασμένο. Ήπιαν το κρασί, αλλά εκείνο το πιθάρι του άρεσε ιδιαίτερα. Και την άλλη φορά παρήγγειλαν στο ταπετάνιο να του ξαναφέρει. Λέγεται λοιπόν ότι η ρετσίνα, το κρασί, το σταφύλι, παντρεύτηκε με τον πέφκο με αυτόν τον παράδοξο τρόπο. Μπορεί να μην είναι αλήθεια. Είναι ωραίο όμως αν παραμείνει και εμείς αξίζει να το λέμε, γιατί εμείς είμαστε απόγονοι ρετσινάδων. Ξέρετε πότε ουσιαστικά ξεκίνησε η ρητίνευση συστηματική εδώ στα πευκοδάση των Γερανίων, αλλά και στο Κυθερώνα, στο Αγίστρι, γύρω στον 11ο αιώνα. Οι Αρβανίτες που μετήγησαν το 14ο αιώνα δεν είναι εκείνοι που ξεκίνησαν το ρετσίνι, αλλά το βρήκαν από τους προηγούμενους. Τι μιλάμε τώρα για ρετσίνι. Είναι το δάκρυ των πέφκων. Είναι
αυτό το κόμι που εκραίει από το πέμπκο όταν το πηγώνουν. Παλιά πηγούσαν το ξύλο, αργότερα κάναν μόνο εκπλήρωση και τα τελευταία χρόνια ένας παραδοσιακός τρόπος διαχείρισης των δασών της Μεσογείου, και δεν κάναμε μόνο εμείς διαχείριση, κάναν οι Ισπανοί, κάναν οι Ιταλοί και μάλιστα το εργοστάσιο εδώ της Ποσειδονίας, το εργοστάσιο του Ζάμπα χάθηκε, είναι μεγάλη μου πίκρα που δεν μπόρεσε αυτό το εργοστάσιο να αναδειχθεί σε ένα μουσείο ρετσινιού και μουσείο σύγχρονης τεχνολογίας και διαχείρισης των δασών. Αυτό το εργοστάσιο επεξεργάστηκε το 1960 ρετσίνι από τη Χαλκιδική, από την Εύβοια, από την Ιλία και την Καλαβρία. Από την Ιταλία φέρνανε εδώ ρετσίνι για να το επεξεργαστούν στο ρετσίνι εργοστάσιο της Ποσειδονίας. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Κάποια από εσάς, άμα θέλετε, κλείνουμε με καθένα βράδυ να σας την πω. Πάμε στην επόμενη. Αυτά είναι τα εργαλεία των ρετσινάδων. Δυστυχώς όχι από δικό μας μουσείο, αλλά από ένα μουσείο της Χίου. Εμείς, δύο τεράστιες περιοχές, Σολυγία και Γεράνια, δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε ένα μουσείο. Ξαναπροσπαθήσαμε στο παρελθόν τα δύο δασοφυλάκια, τα πέτρινα, δεν καταφέραμε να το φτιάξουμε. Έχουμε εσείς εδώ στους Αγίους Οδόρους και εθελοντές και όποιος άλλος στο σχολείο, ο σύλλογος, να αξιοποιήσετε όχι για να μάθουμε την ιστορία των παππούδων, αλλά για να προβάλλουμε έναν μοναδικό και σημαντικό τρόπο διαχείρισης των δασών. Αναφέρεται στην δασική ιστορία του Βρίσκου, αναφέρεται στους τρόπους διαχείρισης των φυσικών δασών και είναι μοναδικός τελεπανάληψης. Σήμερα φτύνει, οι λίγοι ρετσινάδες που έχουν απομένει θα εγκαταλείψουν τα βάση και μαζί με τα βάση θα καίγεται το ένα πίσω αυτά. Πάμε στην επόμενη. Τα λοτσάκια που κουβαλούσαν με τα καγιδάκια, στην επόμενη. Ένα κομμάτι των γερανίων, λίγη βουλευμένη. Ακούω πολλές φορές για το Φενεό ότι μοιάζει με την Ελβετία. Ακούω γιατί εδώ την Κίνη την παρομοιάζουν με κάποιες άλλες περιοχές, με νοτιά φάνταστα σαν Κορίνθιο. Δεν θέλω να λένε ότι ο δικός μου τόπος μοιάζει με κάποιον άλλον, γιατί εκείνος είναι πιο όμορφος. Θέλω να λένε εκείνοι ότι μοιάζει με το δικό μου τόπο, γιατί είναι όμορφος. Πάμε στην επόμενη. Ιερέως. Το κατασκεύασαν λαδιαριανοί μάστορες το 1896. Ξέρετε ποια κτίρια απόμειναν όρθια στην Περαχώρα μετά το σεισμό του 81. Τρία κτίρια. Ο Φάρος, όλο και σηκώθηκε σχεδόν αναπήγησε ο βράχος 1,5 μέτρο ψηλά. Το τουρκικό υδραγωγείο στην Περαχώρα. Και ποιο άλλο κτίριο. Και το δασοφυλάκιο της Περαχώρας που έφυγε, έπαθε μόνο μια μικρή ρογμή, όχι εξαιτίας του σεισμού, αλλά γιατί από μια λανθασμένη διαχείριση κάτω τα νερά του δρόμου και περνάγαν κάτω το δασοφυλάκιο. Καταλαβαίνετε τώρα ότι ψάχνοντας κανείς το βουνό και τα γεράνια και τα πέτρα, ανακαλύπτει στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας τόσο σημαντικά να αναδειχθούν μόνο, όχι μόνο, αλλά να έρξουν τις σκέπτες και είναι σημεία ενδιαφέροντος. Μπορούσαμε να πούμε σε κάποιον, έλα στον τόπο μας, αξίζει, μην κάθεσαι μόνο στο λουκράκι ως Αγίος Θοδόρος. Πιες και λίγο πιο πάνω και να οργανώσουμε εμείς τη διαδρομή. Λοιπόν, το Ιρέο. Και φανταστείτε πού διάλεξαν να φτιάξουν οι πρόγονοι μας τα ιερά τους. Ήταν τυχαίο ότι διάλεξαν μια τέτοια μαγευτική περιοχή. Όχι βέβαια. Πάμε στην επόμενη. Ο βράχος των Γερανίων. Αυτό είναι το βάσος. Κάει εκεί και ξαναέγινε. Αν πάτε τώρα στα Καμένα εκεί στην Περαχώρα της Φωτιάς το 86, θα δείτε χωρίς να γίνει καμία προσπάθεια. Το δάσος το μόνο του το ίδιο να γεννάται. Αν προσέξετε να ειδοποιηθεί. Και αυτό το δάσος θα πρέπει να διατηρηθεί στην εμπόριο οφθαλμού. Είναι πιο σημαντικό να προστατεύσουμε αυτό το κομμάτι που αναγεννάται από ένα άλλο κομμάτι που είναι ήδη μεγάλο δάσος. Με άλλα λόγια, εγώ, αν είχα ένα πυροσβεστικό και είχα να επιλέξω τη δυνατότητα να πιάσω μόνο δύο φωτιές, μία πάνω από το Λουκράκι, στη Πούντα, στην Αναγέννηση και μία σε ένα υψηλό δάσος, δεν θα είχα καμία στιγμή αμφιβολία για το τι θα κάνω. Θα πήγαινα να σώσω το νεαρό δάσος. Γιατί? Γιατί αυτό είναι το νηπιαγωγείο, το χαλιτοκαπί. Δεν θα με έλειαζε να χαθούν οι γέννη, γιατί αυτοί θα μου αφήσουν σπόρους. Εάν όμως μου καεί το νηπιαγωγείο, τότε θα χαθεί κοινωνία και πολιτισμός. Πώς όμως μπορούν να γίνουν αυτά
με μόνο μια πυροσβεστική που ό,τι και να κάνει ο ίδιος ο Θεός να έρθει, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Όσο και αν παλέψουν, όσο και αν θυσιαστούν, ό,τι και να κάνουν, εάν εμείς από τη δική μας την πλευρά δεν βοηθήσουμε κάτι, τι στο ελάχιστο. Πάμε στο επόμενο. Τώρα κάτω των κεραμίων, από εδώ πλευρά. Εκεί, 200 μέτρα δυτικά από το ραντάρ, είναι τα όρια του νομού Κορινθίας, στο Μακρυπλάκι. Πώς έχετε ανέβει εκεί πέρα. Αν ανέβετε μετά από χιόνι, θα δείτε εικόνες, πάμε στην επόμενη, σαν κι αυτή. Είναι φέτος το χειμώνα. Ανέβηκα για δουλειά υπηρεσιακή. Και όταν έφτασα εδώ πέρα, σε ένα πρωινό ήλιο, έμεινα. Και προσπάθησα με μια φωτογραφική μηχανή που είχα να αποτυπώσω αυτό το γλυπτό. Ξέρετε ότι γίνονται εκθέσεις γλυπτό, τέτοιες εικόνες είναι αυτές που λέω ευχαριστώ στο επάγγελμά μου και στην υπηρεσία μου που μου έδωσε την ευκαιρία να τις δω. Αυτές οι εικόνες είναι που μπορούν να κάνουν το γύρο, κύριε Φλωρίν, μπορείτε να την εκτιμήσετε εσείς που είστε φωτογράφος, λοιπόν, που μπορούν να κάνουν το γύρο και να προβάλλουν τον τόπο μας. Αυτές δεν είναι εικόνες από άλλο πλανήτη ή από άλλο κράτος. Είναι 20 λεπτά μακριά μας. Είναι ο δικός μας τόπος. Δεν είναι όμορφος μόνο από ψηλά. Είναι όμορφος και εξίσου σημαντικός και από κοντά. Πάμε στην επόμενη. Το πόδι γερμανό. Κοιτάξτε αυτή η θέα. Πάμε στην επόμενη. Επάνω η Παναγία η Φανερωμένη, με όχι τόσο καλή παρέμβαση αισθητική εσωτερική, αν ήταν ένας αρχαιολόγος, θα μας έλεγε, ρε παιδιά, κάτι έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στην παρέμβασή μας. Δεν αξίζει έτσι ανθρώπους που συντηρούν το εκκλησάκι. Θα πρέπει, όπως όταν επιχειρούμε να συντηρήσουμε ειδικά κομμάτια του πολιτισμού, να ρωτάμε κάποιο άνθρωπο του πολιτισμού. Πάμε στην επόμενη. Αυτό δεν είναι από το εξωτερικό. Είναι δικό μας κομμάτι. Είναι μυλοκοπή. Αυτά τα τοπία είναι ένα τέταρτο κολουτράκι. Μπορεί κάποιος με ένα μηχανάκι, με ένα τρενάκι, με ένα βαποράκι, με ένα οτιδήποτε να τα επισκεφθεί, να κάνει μπάγκρι και να γυρίσει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι έχουμε 5 εκατομμύρια ανθρώπους που θα ήθελαν πάρα πολύ να ξεφύγουν από την Αθήνα, να δουν στην περιοχή μας για να δουν απλά τι, αυτή την ομορφιά. Είναι ο τόπος μας. Τα κεράμια αυτά που σας δείχνω δεν είναι ολόκληρο. Πάμε στην επόμενη. Τη Στέρνα. Ένας βράχος ξαφνικά. Μέσα στη θάλασσα που αναπτύσσεται και μάλιστα εκεί στη Στέρνα έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μια δραστηριότητα πολύ σημαντική που είναι η καταδυτική. Θεωρείται ότι είναι ένα από τα καλύτερα καταδυτικά πεδία της Μεσογείου. Έχω βρει εκεί δίτες μέσα στο χειμώνα και ήταν τι κάνετε εδώ παιδιά εσείς μέσα στο κρύο. Ναι, εσείς κρυώνετε. Εμείς κάτω είμαστε ευτυχισμένοι. Υπάρχει τόσο ομορφιά σε έναν κατακόρυβο βράχο, αυτή την κορυφή του βράχου που βλέπετε, πάνω από 250 μέτρα, με ένα τεράστιο πλούτο ενάργειο στην ηχθειοπανίδα. Και αυτό είναι δίπλα στο Λουτράκι, δίπλα στο Αγίου Στοδόρος. Είναι κομμάτι από το δικό μας τόπο. Άγνωστο. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, τώρα, να μην δείξουμε άλλες φωτογραφίες, τις ξέρετε όλοι, να σας κουράσω. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Σημαντικά τα βάση. Μπορούμε αυτά να τα αξιοποιήσουμε εμείς και να θέλουμε τι. Να μιλήσουμε για ανάπτυξη τώρα. Όχι όμως και την ανάπτυξη, τη στραβή και την ανάποδη. Θα τα ισοπεδώσουμε όλα. Αλλά για μια ανάπτυξη που θα μπορούμε να την διαχειριστούμε. Μην ξεχνάτε ως το όνομα της θρησκείας, της δημοκρατίας, της αγάπης, της ειρήνης, της υγείας έχουν γίνει τα μεγαλύτερα καλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Έχουν γίνει όμως και τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ανθρωπότητας. Έτσι δεν είναι. Στο όνομα της θρησκείας, σταυροπολίας, γενοκτονίας, στο όνομα της ειρήνης, εμείς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη λέξη ανάπτυξη και να της βάλουμε μια παρένθεση και εμείς οι κορύφοι να την οριοθετήσουμε και να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε. Πάμε στην επόμενη. Αναψυχή. Παρατήρηση που λέω. Γρήγορα. Ποδήλατο βουνού. Στην επόμενη. Πεζοπορίες. Χθες χάθηκε ένας, τον έτρεχαν στον βράδυ από το πυροσβεστικό σώμα την αξιέτινη άνθρωπη που τον εντόπισαν. Κάποιος απελήσιατος αποφάσισε το βράδυ από τον νόσο πατάτου να πάει στη μονή του Οσίου Πάδελ.
Μπερδέθηκε, τάχασε, κουράστηκε, υπερεύει τις δυνάμεις του. Ας είναι καλά τα παιδιά του Θεού, στους ανώτες φωτομάκρο και εταιρωτές, που βοήθησαν, νομίζω έτσι δεν είναι. Λοιπόν, που καταφέρανε, θα τον μαζέψουν τον άνθρωπο και δεν βρίσκουμε σήμερα ένα νεαρό παιδί. Πάμε στην επόμενη. Αυτά τα μονοπάτια των γεραμείων από τον ΕΟΣ, μια σημαντική δράση των ορειβατών του Λουτρακίου, είναι χαραγμένα μονοπάτια, είναι επισημασμένα. Δεν είναι απλώς διαδρομές. Αυτές οι διαδρομές δεν είναι μόνο για τον Ορειβά, είναι για τον πυροσβέστη, είναι για τον εθελοντή, είναι για όλους τους πολίτες. Και πρέπει λοιπόν να συντηρούνται και να χρηματοδοτούνται, γιατί από αυτό θα οδηγηθεί και ο πυροσβέστης και ο πεζοπόρος και ο ερευνητής. Τα μονοπάτια είναι αρτηρίες μέσα σε ένα βουνό που κάποιος μπορεί να νιώθει ασφαλής. Αρκεί να αναρθούν σε τέτοιο επίπεδο με σταθμούς εκφυλακές, με σταθμούς κατά των καταιγίδων, ώστε να μπορεί κάποιος να βρει ασφάλεια ακόμη και πρόσωπα, ακόμη και οτιδήποτε άλλο, ή ένα φακό, ή ένα σακίδιο, αδιάβροχο, κουβέρτες, είδη φαρμακείου. Αυτά όμως όλα για να γίνουν, κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Να η δράση των εθελοντών. Δεν τους έχουμε ανάγκη μόνο για το καλοκαίρι. Να η δράση των ορειβατών. Δεν τους θέλουμε μόνο για να κόβουν κόρτες. Μπορούμε να συνεισφέρουμε όλοι, και το δημόσιο, αλλά και κάποιοι χορηγοί, για να οργανώσουμε αυτές τις πεζοπορίες, ώστε να είναι ασφαλείς. Έτσι λοιπόν, θα πούμε εύκολα και στον Ευρωπαίο αλλά και στον Αθηναίο, έλα, εμείς θα σου κάνουμε ένα περίπατο και είσαι ασφαλής. Ακόμη και τον ασύρματό του, το τηλέφωνο, το κινητό μπορεί να υπάρχει μέσα, και τα οποία να συντηρούνται. Πάμε στην επόμενη. Έχουμε κάνιονικ, το ξέρετε αυτό το σπορ. Το ξέρετε ότι έχουμε σημαντικά ρεύματα στην περιοχή μας. Αυτό είναι μια εικόνα πάνω από το σκήνο και το άλλο είναι πάνω από το ρεύμα των Μήλων. Το ρεύμα των Μήλων πάνω από το Λουκράνι, να ξέρετε ότι είναι ένα μικρό παράγκι της Σαμαριάς. Εάν πάτε την άνοιξη γύρω στο Πάσχα και να το περπατήσετε, δεν θα ξεχάσετε ποτέ την κατακόρυφη τομή των βράχων, όταν μάλιστα έχει και λίγο νερό, όχι φυσικά μετά από καταιγίδα, έχουμε γίνει μια γιγιταλή και κάποια στιγμή μπορεί να ανέβουν τα νερά από το ασύρμα που έχει καλό ποτισμό πάνω από τα γεράνια, πάνω από το Λουτράκι. Θα δείτε τώρα ένα νεαρό περκοδάσος, ακόμη και 2 και 2,5 και 3 μέτρα μετά από καταιγίδα. Έχουμε λοιπόν τέτοιο σπορ που 20 λεπτά, 15 λεπτά από τα γεράνια, από το Λουτράκι του Αγίου Θοδόρους. Πάμε στην επόμενη. Οδήγηση 4x4. Εικόνες είναι από τα γεράνια. Άμα ανοίξετε το ίδιο και δείτε τις φλέσκες, δεν είναι από μακριά. Όλα αυτά που σας δείχνω γίνονται εδώ. Ή δεν τα γνωρίζουμε, ή δεν τα έχουμε αγκαλιάσει, ή δεν τα έχουμε συντονίσει, ή δεν τα έχουμε διαχειριστεί. Πάμε στην επόμενη, οδήγηση με μοτοσυκλέτες. Λοιπόν, το κυνήγι, παρεξηγημένη δραστηριότητα, αλλά σημαντική δραστηριότητα, όπως και κάθε δραστηριότητα, όταν γίνεται σωστά. Εγώ δεν είμαι κυνηγός, αλλά δεν είμαι και ποδοσφαιριστής. Δεν σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι πολύ όμορφο άθλημα. Δεν σημαίνει ότι ό,τι δεν κάνουμε εμείς δεν είναι όμορφο για κάποιον άλλον και σημαντικό. Αρκεί να ξέρουμε και να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε μέσα στα πραγματικά οικονομικά και περιβαλλοντικά πλαίσια. Πάμε. Τι να πούμε για τον γερματικό τουρισμό. Είμαστε σε ένα εκπιστογενές τόξο. Το ξέρετε τον Πολυμπιακό, γι' αυτό και μας παρακουνάει ο Εγκέλαδος. Θερμές πηγές στο Λουτράκι, το Σουσάκι εδώ και τα θερμά πεδία των Αγίων Θοδώρων. Ξέρει κανείς να μου πει, εκτός από τα βάση της Δημητσάνας, ποιος άλλος είχε σημαντική συνεισφορά στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Γιατί, για ποιο λόγο. Για να γίνει το μπαρούτι της Δημητσάνας στους παρουθόμενους όσοι έχετε πάει εκεί πέρα, χρειάζονταν τρία συστατικά. Το λέω για όσους δεν το ξέρουν, και όποιος εσάς το ξέρουν. Το κάρβουνο, το παίρνανε από τα βριοδάση επάνω της Δημητσάνας. Χρειαζόταν το νίτρο, το άζωτο, το οποίο από πού το παίρνανε. Από τα κατσίκια, Παίρνανε εκεί που σταγάζανε τις κοτσιδές τα αυτά των προβάτων, την κοπριά, τη βράζανε, παίρνανε την άφρη, την ξεραίνανε και αυτό ήταν το νίτρο, όχι σε καλή ποιότητα, αλλά ήταν αρκετά καλό για να κάνει ένα βάμπ. Χρειαζόταν όμως και ένα τρίτο στοιχείο. Εκεί ήταν το θιάβι. Θιάβι όμως δεν υπήρχε πουθενά. Υπήρχε μόνο στο Σουσάκι. Αν πρέπει λοιπόν ο κύριος Ανδριάτας, θα πρέπει να γίνει και εδώ στο Σουσάκι. Γιατί κάθε βόδι για να φύγει είχε ένα μικρό μόριο από το θιάβι των Αγίων Θοδώρων. Επίσης η πρώτη αγροτική ανάπτυξη από τις αρχές του
από τα τέλη του 1890 οι Σουλτανίνες μέχρι και τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πού στηρίχθηκε για να μπορέσουν αυτή τη διαπασχέδια να προστατευτούν οι αγρότες, όταν δεν υπήρχαν ακόμη βιομηχανίες για να παράγουν κάτι. Στο Σουσάκι. Το Σουσάκι λοιπόν, το συγκεκριμένο αυτό υπαίσθιο, δεν είναι απλά σημαντικό σαν γεωλογικό τόπο και δεν έχει απλά γεωλογικό ενδιαφέρον, αλλά έχει ενδιαφέρον και συνδέεται με την ιστορία μας. Βλέπετε ότι αν γυρίσει κανείς και αν ψάξει πίσω από το βάρο, πίσω από το πύργο, πίσω από το υπαίσθιο, πίσω από κάθε ρεματιά, δεν ανακαλύπτει απλά δέντρα κομμάτια, αλλά ανακαλύπτει τι κομμάτια του πολιτισμού. Αυτά τα κομμάτια του πολιτισμού δεν μένει παρά να τα αναδείξουμε, να τα τοποθετήσουμε στο βάθρο του και να πούμε ότι είμαστε σημαντικοί γιατί έχουμε αυτά. Πάμε στην επόμενη. Μια παλιά φωτογραφία του Λουτρακίου. Πώς έγινε γνωστό το Λουτράκι? Γιατί έγινε το πρώτο καζίνο εκεί? Τι διαφορά είχε και γιατί συγκρινόταν με την Κυριακή Αρχή? Ακριβώς για τα Λουτρά. Γιατί οι άνθρωποι πάρα πολύ νωρίς είδαν τη μεγάλη του σημασία. Ξέρει κανείς να μου πει η πρώτη σιδηροδρομική τροχιά σταθερής γραμμής που φτιάχτηκε στην Ελλάδα? Ανάμεσα στο Λουτράκι και στο Καλαμάκι. Το ξέρετε αυτό, ότι οι σιδηρόδρομοι για πρώτη φορά τοποθέτησαν σταθερή τροχιά για να συνδέσουν το Λουτράκι και να μεταφέρουν από εκεί πέρα ψηλία των πεπτοποιώτων πέφτων που χρησιμοποιόταν στην ισοδευσία και ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται, κάρβουνα και ασβέστη στην πόλη της Αθήνας. Και έπρεπε να τα μεταφέρουν με το τρένο από το Λουτράκι και να τα φέρουν εδώ στο Καλαμάκι. Επίσης, ο δεύτερος στήθηκε στον Πύρτο. Τα κομμάτια αυτά των μικρών σιδηροδρομικών τροχιών, ο Τρικούπης έκανε, τα συνένωσε και έφτιαξε το πρώτο δίκτυο Πελοποννήσου. Άλλο κομμάτι πολιτισμού των Γερανίων και της περιοχής. Η πρώτη σιδηροδρομική τροχιά. Πάμε στο επόμενο. Στην Ευρώπη, να ξέρετε, όπου και να πάτε, και στον Ανατολικό Μπλοκ, αλλά και στις δυτικές παραδοσιακές χώρες, πουθενά, αν πάτε ειδικά στην Ελβετία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πουθενά δεν έχει ξυλωθεί ούτε ένα κομμάτι μικρό παλιών σιδηροδρομικών τροχιών. Όλες οι παλιές σιδηροδρομικές τροχές, όπου δεν αντικαθίσταται με σύγχρονες γιατί δεν ταιριάζουν οι προδιαγραφές κίνησης και ασφάλειας των νέων απαιτήσεων των σιδηροδρόμων, γίνονται οι πιο σημαντικές τουριστικές περιοχές και διαδρομές για την ανάπτυξη αυτών των τόπων. Πάμε στην επόμενη. Αρχαιολογικός. Μιλήσατε. Τι να πούμε για αρχαιολογία? Αρχαίος χρονιών, όπου και να γυρίσει κανείς στα Γεράνια, θα δει εδώ κάτω αριστερά έχει πάει κανείς στην αρχαία Ινώη. Η αρχαία Ινώη είναι η ακρόπολη του Σχήνου. Αν πάτε εκεί, σήμερα ο δρόμος είναι εντελώς κατεφραμένος, γιατί η δασική υπηρεσία έχει να πάρει 15 χρόνια για να συντηρήσει τον δρόμο σα. Εκεί ακριβώς έχει γίνει την προμάστευση για να κατέβει ο Ρώσος στο Σχήνο. Ξέρετε ότι αν πάτε εκεί θα τα χάσετε και θα δείτε ξαφνικά μέσα από το δάσος σε ένα λόφο πάνω από το Σχήνο να ξεπροβάλλουν κυκλόπια τείχη και μια φοβερή νυφοδομή τόσο τέλεια που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Ξαφνικά είναι σαν να έγινε χθες σεισμός. Δηλαδή σαν πριν από λίγα χρόνια εκεί να υπήρχε χωριό, τόσο καλοφτιαγμένο ήταν. Υπάρχει μονοπάτι που το συνδέει. Αν δείτε στα 50 του γεωγραφικής υπηρεσίας, θα το επισημαίνουν και εμείς, σαν αρχαιολογικός χώρος. Σήμερα είναι κυριολεκτικά αγνωστός. Όπου και να γυρίσετε. Σε ποιο σημείο είπατε τι είναι αυτό? Στην Ινώη, πάνω στο Σχήνο. Αν πάρει κανείς τον δρόμο μετά τα Πίσα για να πάρει προς τη Ζαραβή και να περάσει κάτω από τη μεγάλη του σκιακή που είναι η μεγάλη Σάρα, αριστερά. Αν πάει κανείς, έχει ένα δρομάκι εκεί ακριβώς στην Αγία Μαρίνα που καταλήγει στην Ινώη. Αξίζει τον κόπο να περπατήσετε στο, από τον δρόμο μέχρι τον κεντρικό δρόμο φτάνετε. Δεν είναι μακριά από εκεί να πάτε με τα πόδια. Πηγαίνετε να δείτε τι σημαίνει Νόη. Μόνο προσέξτε γιατί στο επάνω μέρος είναι καμιά φορά έχουν βάλει λίγα κλαδιά για να μην πέσει κανένα πρόβατο ή κανένα κατσίκι μέσα. Έχει μια τεράστια ομπροδεξαμενή. Μην πέσει κανείς μέσα εκεί γιατί δεν μπορεί να βγαίνει μόνος. Άρα πολύ προσεκτικά όταν φτάσετε στην κορυφή. Αυτός είναι ο τόπος μας. Να μην μιλήσουμε για αμπροδεξαμενές, να μην μιλήσουμε για αρχαία μοναστήρια, για εκκλησές. Πάμε στο επόμενο.
ρομπότυπο στο σύνολο του Ιδρύματος Γαμιανού. Όσοι δεν έχετε πάει, αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείτε. Πάμε στο επόμενο. Θρησκευτικός τουρισμός. Δεν είναι δραστηριότητα που μας αναλογεί το μέρημνό της. Όσοι ο Σπατάπιος, Παναγία Πράτη, Παναγία Φανερωμένη και ο Άγιος Γιάννης το Μαλαγκάρι, όπου και να πάμε, ή τα μικρά εξοπλίσια που είναι διασπαρμένα πάνω στα κεράκια τα πισεύουνα, δεν αξίζει να τα εντοπίσουμε και να τα αναδείξουμε ή να στρέψουμε το ενδιαφέρον του Υπουργείου Πολιτισμού. Τώρα, καμιά φορά σε βέβαια και δεν σας μιλάει μόνο ο Μεσολόγος, σας μιλάει ο Κορίνθιος. Αλλά εγώ έτσι γνώρισα τα βάση και πίσω από τα πέτρα και κάθε φορά που περπάταγα, όπου έβλεπα ένα μονοπάτι, όπου έβλεπα μια βρόδεξαμενή, καταλάβαινα ότι εδώ η δουλειά μου δεν είναι και ούτε ένα βρόλο. Ποιος το έφτιαξε, γιατί το έκανε, ποιος άνοιξε το μονοπάτι, ποιος χάραξε τον δρόμο, ποιος έβαλε αυτή την πέτρα εδώ. Και όταν άρχισα να διαβάζω ένα βιβλίο, να συγκεντρώνω πληροφορίες και άρχισα να μαθαίνω, τότε μαγευόμουν πραγματικά. Και έλεγα, αυτός ο τόπος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, αλλά είναι και αυτό που ήταν και που μπορεί να γίνει. Πάμε στην επόμενη. Εροφιαλισμός, σημαντική δραστηριότητα. Και από το μακρυπλάκι, και από τις κορυφές των Γερμανών. Ξέρετε όλοι και έχετε δει εροφιαλιστές με διάφορα σχήματα και με διάφορες κατασκευές να πετούν. Γιατί? Γιατί βοηθάνε πάρα πολύ οι άνεμοι στην περιοχή μας. Είμαστε στο διάδρο του Κορινθιακού και πάντα έχουμε ανέμους. Τι χρειάστηκε στο παρελθόν για να καταλάβετε τι σημαίνει δυνατότητα και αδυναμία. Κάποια στιγμή αεροκαριστές του Λουτρακίου, κάποια παιδιά γνωστά, θελοντές, πυροσβέστες, μου είπε Παναγιώτη, δώσε μας μια ράμπα που λέει να φυλάμε εκεί. Όταν απευθύνθηκε στη διεύθυνση δασών που είναι τότε νεαρός δασολόγος, μου λέει ο δασικός κώδικας του 1969, δεν το προβλέπει. Λέω, θα μας τρελάνετε. Αφού ο περισμός τώρα είναι, τι να προβλέψει ο κώδικας του 69. Και επειδή ο κώδικας του 69 έμεινε στο 69, θα κοντήσει και βελόνα του πολιτισμού και της εξέλιξης ενός νομού. Επειδή λοιπόν και για να μην πάω φυλακή, επειδή δεν επιτρεπόταν από τον νόμο χάρη στην αρχή της νομιμότητας που λέμε έχοντας υπόψη, τους έδωσα μια άδεια να κάνουν μια τυπική ζώνη όσο θέλανε 50 μέτρα και 15 μέτρα, να ξυρίσουν δηλαδή από κάτι πλάστηση και σαν τυπική ζώνη νομοποιήσαμε τη ζώνη αεροπερισμού. Έχω πάρει 4 φορές στον εισαγγελέα να απολογούμε μετά από καταγγελίες γιατί κάναμε αυτή τη ζώνη. Τι να του πω, ότι την κάναμε για να αναπτύξουμε την περιοχή μας και ότι το κάναμε για μια σημαντική δραστηριότητα. Έτσι είναι ο τόπος μας και έτσι είναι η ανθρωπή. Μέσα σε αυτό περπατάμε. Πάμε στην επόμενη. Να μιλήσουμε για το ράγκι Ακρόπολης. Διεθνές. Διεθνές ράγκι, σημαντική δραστηριότητα. Είναι σημαντική, σίγουρα είναι σημαντική. Κάθε τι που γίνεται στον ομό μας είναι σημαντικό. Έλα όμως που μας έχουν κάνει πάλι τους δρόμους. Χρηματοδοτήσαμε από πέρα τον δρόμο να πάμε πάνω στο πράγμα. Δρόμος τέλειος. 8,5 μέτρα βάρκος, τέλεια δοστροσία. Μιλάμε για ένα δρόμο που όταν στείλαμε τις φωτογραφίες και όταν ήρθα να το παραλάβω. Γιατί αυτά τα έργα δεν παραλαμβάνονται από Έλληνες, αυτό που ξέρετε. Παραλαμβάνονται από Ισπανούς, από Γάλλους. Όταν ήρθαν και τους ανεβάσαμε 1,5 χρόνο μετά, από τότε που είχαμε κατασκευάσει αυτό το δρόμο, μας έδωσαν συγχαρητήρια, μας ανέφεραν και μας μάλιστα στα αρχικά και στα καλλιτικά έστειλαν στο Υπουργείο για την υπηρεσία ότι κάναμε αυτό το σημαντικό έργο. Ζητήσαμε από το ράγκι Ακρόπολης εάν περάσει να συντηρήσει το δρόμο. Έλα όμως που με ένα κρέιτερ αυτοί οι δρόμοι που έχουν που έχει γίνει οδοστρωσία και έχει παχθωθεί με νερό και με τον οδοστρωτήρα, εάν περάσει το ράγκι καταστρέφονται και αν δεν παχθωθεί πάλι, τον επόμενο χειμώνα οι δρόμοι θα καταστραφούν. Σας πληροφορώ ότι ποτέ μα ποτέ το ράγκι Ακρόπολης δεν έχει δώσει μία δραχμή ούτε ενδιαφέρει και να συντηρήσει τον δρόμο. Το ίδιο πάθαμε φέτος στη Ζήλια. Φτιάξαμε το δρόμο, περάσαμε από το δρόμο το κοινοδρομικό μέχρι την Κούρα στους Αέριδες, ένα θαυμάσιο έργο που περνάει στη δυτική πλευρά της Ζήλιας. Ο δρόμος αυτή τη στιγμή αρχίζει να ξυλώνεται. Την άλλη θα είναι κατεστραμμένος. Να λοιπόν όταν λέω εγώ, ναι ανάπτυξη, αλλά με όρους κύριε, με προδιαγραφές. Δεν έχουμε ακόμη φτιάξει αυτές τις προδιαγραφές. Πάμε στην επόμενη για να προχωρήσουμε. Πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Οικοδεδοποίηση. Αν αρχιδόμηση, τη γνωρίζετε πολύ καλά στο κύριο Στοδό, τη γνωρίζετε πολύ καλά στο Λουτράκι. Ανάγκη κοινωνική μετατράπηκε σε ένα τεράστιο πρόβλημα για τον Δήμαρχο, για την υπηρεσία, για το κράτος, για τον ίδιο τον οικιστή. Ξαφνικά ο οικιστής βρέθηκε θύμα συμφερόντων, απαταιώνων
και από την άλλη μεριά έχει το δασάρχη και από την άλλη πλευρά έχει την ανάγκη της ζωής να φύγει από την Αθήνα, να αφήνει να φτιάξει ένα παράδεισο, ένα μικρό σπίτι. Ο δασικός κώδικας, η δασική νομοθεσία παγωμένη. Καμία πολιτική απόφαση, καμία εξέλιξη στο θέμα, καμία δυνατότητα να διευθετηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Όλα παγωμένα. Και μόνο ένας πολίτης είναι θύμα μόλις μιας κατάστασης. Εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει η πολιτεία, η κυρία Δήμος, να αναδείξει αυτό το πρόγραμμα και αυτό το πρόβλημα σαν σημαντικό και να προωθήσει άμεσες λύσεις. Ξέρετε ότι το θέατρο των Αγίων Θεοδόρων, του Νότιου Παιδιά και ακόμη και το κήπεδο είναι μέσα σε βάση παράνομη. Και δεν μπορούν να νομοποιηθούν. Δεν έχουμε τρόπο να πατήσουν. Και αν το κάνουμε, ο πρώτο που θα προσβάλλει σωστά θα την άξει στον αέρα οποιαδήποτε απόφαση, οποιοδήποτε δημοσιογράφο. Για δεν έχουμε μια αρχή τη νομιμότητα, μια διάταξη που να λέει: όχι, έχουνε και έχουνε, έστω, αφού είναι η κοινωνική ανάγκη. Και αφού το έφτιαξε ο Δήμο, και αφού μπορεί να συμπληρωθεί, έστω από τον υστέρο να μπορεί να νομοποιηθεί. Δεν υπάρχει, κύριοι και κυρίε, τέτοια διάταξη. Και έτσι είμαστε αλβανικό μέτωπο απέναντι από δημάρχου, από ανθρώπου. Δεν μπορεί να με τέτοια προβλήματα και τόσο μεγάλα και να παίρνονται τόσο σημαντικές αποφάσεις για τις ζωές μας και να μην μπορούμε να λύσουμε απλά καθημερινά προβλήματα. Πάμε στην επόμενη. Βιομηχανία. Φαντάζεστε πόσο σημαντικό ανάγεται το δάσος των Αγίων Θεοδόρων και την ανάπτυξη της βιομηχανικής περιοχής. Άκουσα πριν από λίγο, πριν από λίγες μέρες, ότι η Γεώργια θα διαπραγματευτεί πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι θα περνάνε δεξαμενόπια και πολύ μεγάλη πραγματεία. Απ' μια μεριά ανάπτυξη και απ' την άλλη μια τεράστια απειλή. Μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Πάμε στην επόμενη. Συγγνώμη, κοιμάται λίγο πίσω. Εδώ αξίζει τον κόπο να σας πω. Σίγουρα η τοπική αρχή το ξέρει περισσότερο. Οι Άγιοι Θεόδωροι δεν οφείλονται μόνο από μια βιομηχανική καταστροφή που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση. Προσέχει, αν γίνει κάτι στη μοτορολογή σε σούρκο σε ένα εργοστάσιο, αντιλείται κάθε ώρα και στιγμή από οποιοδήποτε όχημα διέρχεται και τη συγκεντρώνει τις χερσαίες κοινωνίες και τις θαλάσσιες. Το 1987, για να σας πω ένα παράδειγμα, ότι αυτό που λέω δεν είναι κάτι στον αέρα. Βρεθήκαμε σε μία μπορτιά, εκεί που είναι τα αρέσει το βέβαιο. Είχαμε ακόμη τη δασοπυρόσβεση εμείς. Κινητοποιηθήκαμε εμείς γιατί είχαμε ένα πυροσβεστικό στο πιάτο, σήμερα όλοι μπορεί να το ετοιμάσει. Κινητοποιούμε αμέσως την πυροσβεστική για να πιάσουμε τη φωτιά δίπλα στον δρόμο. Όταν έφτασα πρώτος εκεί, είδα έναν ολοπιασμένο άνθρωπο με πολιτικά, οδηγό μιας γαλλίκας που είχε διπρόσεπτο φρενάρισμα μπροστά στη φωτιά, έγκρωμος με γουρνωμένα μάτια να χτυπιέται και να ζητάει ποιος είναι ο επικεφαλής. Ήμουν νεαρός βασολόγος, που είπαν τα παιδιά, είναι ο κύριος Γαλλίκης. Και έρχεται με πιάνει από το μανίκι, με τραβάει και μου βγάζει μια ταυτότητα που έλεγε ότι ήταν στρατιώτης, οδηγός. Και μετά από λίγο μου αποκάλυψε ότι σε κάθε περίπτωση να αρχίσουμε αντί να σβήνουμε τη φωτιά με τη μία μάτια να καταβράσουμε τον φορτηγό και να υγρένουμε το μουσαμά και τα πεπόρισμα με το πετρέλαιο και ο λόγος ποιος ήταν, ότι κουβαλούσε πλήματα για τα Γιάννενα αρμάτων. Ήταν η κόκκινη διαδρομή, για λόγους πολιτικούς χίλους δυο και κουβαλιόταν αυτό το χορτί που έγραφε κάποιο αναψυκτικό απ' έξω με μια γαλλίκα που ήταν μισθωμένη του στρατού, δεν ξέρω τι ήταν. Και έντρομος μου λέει, μην φτάσει η φωτιά, μην υπερθερματών. Οι πλόγες ήταν 5 μέτρα από το μισάμα της γαλλίκας. Ήταν ο Κότσης, θυμάμαι τα παιδιά. Ήρθαν τα παιδιά της πυροσβεστικής, αρχίσαν να καταπρέπουν, συνοηθήκαν χωρίς να πούμε τίποτα σε κανένα. Σβήνουμε την φωτιά, είχε βγει και ένας άνθρωπος, μάλιστα, ένας δάσκαλος, ένα παιδί που το θυμάσαι, ένα άσπρο. Από εκεί προκλήθηκε η φωτιά, έπεσε έξω. Και εμείς έντροπε, όσοι είμαστε μια κούρτα άνθρωποι εκεί πέρα, δασική υπηρεσία και πυροσβέστε, προσπαθούσαν και μας έβλεπε ο κόσμος, σαν τρελή, να καταβλέπουμε την ταλίκα, τα λάστιχα, το μουσανά, μα βρίζαν και από πάνω. Και δεν ξέραν τι κάναμε εκείνη τη στιγμή. Μου λέει ο άνθρωπος, θα βουλιάξει στο κιάτο. Έχω 28 τόνους βλήματα αρμάτων. Άρα λοιπόν, αυτό που λέω, ότι όπου υπάρχουν μεγάλες κοινωνίες, πρέπει να υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, ετοιμότητα και γρήγορη κοινικά σχέδια, είμαστε και σε περιοχή σε Βέσο, αυτό δεν είναι τυχαίο. Θα πρέπει η τοπική αρχή για την πυροσβεστική να έχει κάνει ό,τι μπορεί και έχει τα σχέδιά της. Σίγουρα έχει και μοτορόλη και όλα τα εργοστάσια. Δεν αμφιβάλλω.
τίποτα από αυτό που κάνει το κράτος. Εγώ όμως λέω ότι η τοπική αρχή τι κάνει. Να είναι η δράση των εφερωτών που αναδεικνύεται άλλη μια φορά σημαντική. Ένα βιντεοπόρο να πιάσει θα είναι η πρώτη που θα φτάσουμε στο χειμώνα, σε ένα βράδυ 3 ώρα, 4 ώρα το πρωί. Και γι' αυτό η δράση του ανάγεται σε πολύ σημαντική, όχι μόνο για μια φορτιά από καλοκαίρι, αλλά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, γιατί έχουν τον πρώτο μηχανισμό αντίδρασης. Ξέρουν πολύ καλά την περιοχή. Ξέρουν να καθηγήσουν δυνάμεις του κράτους. Πάμε στην επόμενη. Κοιτάξτε τώρα μια άλλη απειλή για την περιοχή μας. Τα ΑΠΕ. Ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κλπ. Χρειαζόμαστε κοινό ρεύμα και ενέργεια. Ποιος θα βιώσει. Έχετε δει εσείς για κάθε ολική γεννήτρια που παίρνει στην Ελλάδα να μειώνεται έστω ένα σέντ την κιλοβατόρα. Γιατί συμβαίνει. Το 1998 ο πιο υπέρμαχος υποστηρικτής των ΑΠΕ ήμουν εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Όταν ακούσαμε για ΑΠΕ στην Κορυφαία, είχαμε σηκώσει τα γιατάκια μας και λέμε ναι, παιδιά, πρέπει να γίνουν για να σωθούν αυτός ο τόπος. Αν με ρωτήσετε σήμερα τι άποψη έχω, θα σας πω εντελώς αντίθετα. Η εικόνα που μου δίνουν αυτού του είδους επενδύσεις, οι άναπες, θυμάστε τι είπαν προηγουμένως για τα γεράνια. Αυτό είναι ένα χάρτη από μια αναφορά που έσωσε στο Υπουργείο στην περιφέρεια. Και είπα σε εκείνου πώ είναι δυνατόν στι πιο σημαντικέ περιοχέ του νομού που συνδυάζουν χωρί βιότοπο περιοχέ Natura, σε εκείνε ακριβώ τι περιοχέ, δηλαδή στο σαλόνι μα, να θέλει να βάλει εσύ το μετροστάσιο. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει. Αλλά θα το βάλει στο σαλόνι. Τα γεράμια είναι ένα σαλόνι τη πολιτεία. Καταλάβατε. Δεν λέμε όχι. Εμείς λέμε πρέπει κάποια στιγμή να πούμε πού το καθένα. Και ο κόσμος χρειάζεται με σωστή. Μα αγοράσαμε το οικόπεδο πανάκριβο. Εκεί δεν το κάνουμε. Πού θα παρήσουμε στον γείτονα. Στο δικό μας οικόπεδο, ναι. Και σκουπιδότατο, φυσικά. Όλα χρειάζονται. Και τον ταμάρι και τον λατομείο. Φυσικά. Πού θα χτίσουμε σπίτι. Όλα πρέπει να γίνουν. Εκείνο όμως που πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε είναι το πού. Και να τα βάλουμε κάτω, να τα μετρήσουμε και από εκεί και πέρα να αποφασίσουμε όχι για το σήμερα. Αλλά για το πώς θα είναι τα πράγματα μετά από 50 χρόνια. Πάμε στην επόμενη. Βασικές πυρκαγιές. Το θέμα γνωστό, χιλιοϋπομένο. Πάμε στην επόμενη. Ξέρετε ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες, να μην τα αποδηλωγώ. Οι εθελοντές είναι μία από τις σημαντικές παραμέτρους για την αντιμετώπιση των δασκών πυρκαγιών. Δεν μπορεί πλέον. Όχι γιατί είναι τα παιδιά, αλλά γιατί έχουμε δει τη δράση τους και είναι δράση που αναγνωρίζεται από όλους. Πάμε στην επόμενη. Η δική μου πρόταση, το κράτος έχει σχέδια. Έχει υπηρεσίες, έχει αεροπλάνα, τα πάντα έχει. Και ό,τι μπορεί καλύτερο θα κάνει, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό το έχουμε δει όλοι στην καθημερινότητά μας. Έχουμε δει ανθρώπους να πεθαίνουν. Το πυροσβεστικό σώμα, παλιότερα από εμάς, τώρα και τους εθελοντές ακόμα. Ξέρετε όμως ότι ο Άγιος Φάβος για τους εθελοντές έκρινε ότι δεν πρέπει να έχουν αποζημίωσης. Τέσσερα παιδιά σκοτώθηκαν και κάηκαν. Γιατί δεν πήγαν εθελοντικά. Δεν τους υποχρέωσε κανείς. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε. Μετά. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ένα πράγμα. Εγώ λέω ότι οι εθελοντές το πρώτο πρέπει να κάνει ο Δήμος. Δεν μιλάω για αυτούς που είναι ενταγμένοι στο πυροσβεστικό σώμα, γιατί αυτοί είναι απόλυτα καλυμμένοι και ασφαλισμένοι. Μιλάω για τις ομάδες που δεν έχουν ενταχθεί σαν εθελοντές στο πυροσβεστικό σώμα. Η γνώμη μου είναι να πάμε να ενταχθούν στο πυροσβεστικό σώμα. Για να είναι ασφαλείς. Και όσον αφορά την εκπαίδευσή τους, και όσον αφορά την δράση τους, αλλά να έχουν στοιχειώδη κοινωνική ασφάλεια. Οι άνθρωποι που να πέσουν είναι πάρα πολλοί. Θα πρέπει οι Δήμοι κάποια στιγμή να δουν πώς μπορούν να τους αντιμετωπίσουν με ένα κοινό συμβόλαιο, κάτι αντίστοιχο που κάνουν οι κυνηγοί. Η γνώμη μου είναι ότι πέρα από οποιοδήποτε σχέδιο έχει η πολιτεία, έχετε διαβάσει κανείς από εσάς αυτά τα σχέδια της πολιτικής προστασίας, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολυσέλιδα, πάρα πολύ. Εγώ όμως όσες φορές τα διάβασα, μου φανήκαν ανιαρά και πολλές φορές λέω ότι δεν μπορεί να υλοποιηθώ. Εγώ λέω ότι κάθε τοπική κοινωνία πρέπει να φτιάξει το δικό της σχέδιο δράσης, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις δικές της και στις δυνατότητες και αδυναμίες. Όμως δεν γυρνάρα γι' αυτό. Πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι το τοπικό σχέδιο δράσης του Δήμου Σικιονίων. Το έχει δει το πυροσβεστικό σώμα και ζητήσαμε να κάνετε μια μικρή ομάδα σε κάθε χωριό. Πάμε στο επόμενο. Αν θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό, σε κάποια άλλη συνάντηση το συζητάμε. Πάμε στην επόμενη.
Αυτό είναι περίπου το οργανωτικό σχήμα πολλών ομάδων που έχουν φτιαχθεί από το ΜΕΟ στην ΤΕΝΕΑ στο Σοφικό. Πάμε στην επόμενη. Και αυτές είναι φωτογραφίες από την εκπαίδευση των εθελοντών. Με απλά μέσα, φοβερά παιδιά, κατάφεραν να κάνουν θαύματα. Δεν χρειάζεται να ανήκουν στο Δήμο οι εθελοντές, ούτε να καθαρωθούν από το Δήμο. Καμιά φορά είναι και αρνητικό. Εάν υπάρχει μια τέτοια ομάδα, είναι καλύτερο ο Δήμος να τους ενισχύσει διακριτικά και να τους αφήσει να το διαχειριστούν. Την τρέλα τους, τη φλόγα τους, τη φιλοδοξία τους και την προσφορά τους. Πάμε στην επόμενη. Στην Ταλίνα, από άλλη εκπαίδευση εθελοντών. Στην επόμενη. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τους πυροσβέστες, αυτή είναι η φωτογραφία δική σου. Δηλαδή, δεν είναι δική μου. Συνέδρεψα για να την παρουσιάσω σήμερα μόνο και μόνο. Οι εθελοντές, και ξαναλέω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ, είναι άνθρωποι, προσέχτε, που πάνε σε μια φωτιά και δεν ξέρω αν θα γυρίσουν. Όχι γιατί θα καούν. Αυτό είναι ίσως λίγο δύσκολο, γιατί είναι εκπαιδευμένοι, ξέρουν πολύ καλά που πηγαίνουν, η πυροσβεστική τους προσέχει και τους έχει από κοντά τους. Και θέλουν να μαθηματίσουν. Αντί να κάθεσαι στο σαλόν του, να του πέσει ένα φράγκα την ώρα που πηγαίνει απάνω, θα τραυματιστεί, να χάσει τη δουλειά του, να προκυριαστεί. Επομένως, ένας άνθρωπος που ξεκινάει από το σαλόν για να πάει αγωγή στο κοινωνικό σύνολο, δεν είναι ένας μικρός ήρωας. Να γιατί το μεγάλο ευχαριστώ. Σε σχέση με όλους εμάς που ή κάνουμε κάτι γιατί πληρωνόμαστε ή δεν κάνουμε τίποτα. Στην επόμενη. Οι υποδομές στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι πολύ σημαντικές. Στη δεκαετία του 1980 διαμορφώθηκαν. Υπάρχουν οι τρεις δρόμοι. Είναι ο γερμανικός, ο δρόμος προϊκάμπης και ο χαμηλός ο δρόμος ο εθνικός. Διαμορφώθηκαν μία, δύο, τρεις μεγάλες αντιπυρικές ζώνες πλάτος από 30 έως 40 μέτρα. Κάποιες από αυτές, όπως η τελευταία πάνω από το Μοτορόλι, την αξιοποίηση στο φυσικό αέριο και να περάσει από κάτω τη γραμμή. Δεν ξέρω πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η γραμμή σε μια περίπτωση φωτιάς. Προσωπικά δεν είμαι ειδικός και το φυσικό αέριο δεν το γνωρίζω. Όταν όμως μας ζήτησαν το φυσικό αέριο να περάσουν, η μόνη ασφαλή διαδρομή που κρίνα ότι θα μπορούσε να περάσει είναι στο κέντρο και μέσα από την αντιπυρική ζώνη. Ελπίζοντας ότι αυτοί για να συντηρήσουν τη γραμμή, για δική του ασφάλεια θα συντηρούσαν και τη ζώνη. Σε έναν βαθμό γίνεται, σε έναν βαθμό όχι. Όλες οι φωτιές που έχουν κάψει το λεπράκι κινούνται πάντα από βορειοδυτικά προς νότιο-ανατολικά. Γιατί αυτή είναι η άνεμη που μας καίνε το καλοκαίρι στα μετέπειτα. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαία η διαδρομή. Κάθετα λοιπόν σε αυτές την κίνηση αυτών των πυρκαγιών διαμορφώθηκαν αυτές οι μεγάλες ζώνες. Αυτές οι μεγάλες ζώνες έχω δει ποδηλάτες και έχω δει και αναβάτες μοτοσυκλετιστών. Άρα λοιπόν, χωρίς να το έχουμε σχεδιάσει εμείς ότι μπορεί να γίνουν και πολύ ωραίες διαδρομές για motocross και τέτοια κόρπα, οι ίδιες οι διαδρομές αυτές, οι ίδιες αντιπυρικές ζώνες, μπορούν να αξιοποιηθούν και για άλλες δραστηριότητες. Να λοιπόν, πώς είναι καλύτερα να σχεδιάζεται ένα δημόσιο έργο ή οποιοδήποτε έργο, όταν εκτός από τη μία παραμετρό μπορούμε να δούμε και κάποιες περισσότερες. Έχουμε λοιπόν υποδομή στα Γεράκια. Πρέπει να έχουμε το έψυχο προσωπικό και το κράτος είναι δεδομένο το τίτλο που μπορεί να μας δώσει. Ό,τι καλύτερο μπορεί. Εκείνο που μετράει είναι αυτά τα παιδιά. Και αυτά πρέπει να ενισχυθούν. Πάμε στην επόμενη. Ακούγεται η Τζαμποτζιά. Αυτή είναι η ηλικία που εγώ που πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση. Αυτές είναι εικόνες από το τι γίνεται στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Αμερική, στον Καναδά. Εγώ πιστεύω ότι κατά την ηλικία που πρέπει να μάθουμε τους ανθρώπους να διαχειρίζονται τις φυσικές καταστροφές είναι αυτή. Τις περισσότερες περιπτώσεις όπου κάηκαν άνθρωποι, δεν κάηκαν από την παιδιά. Κάηκαν από την άγρια. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Όσοι άνθρωποι στον πύργο ή οπουδήποτε είχαν ένα, είχαν το φόβο να φύγουν ή κάποιον που είχε εκπαιδευτεί, είχε το μυαλό και είπε παιδιά, εδώ μέσα στο χωριό, κάτι στην φωτογραφία, να καταβράξει λίγο να κινηθούν. Δεν κάηκε κανείς. Κάηκαν όσοι, σχεδόν οι περισσότεροι, έφυγαν. Επομένως, η διαχείριση των καταστροφών και προπαντός της ίδιας μας της ζωής, όχι μόνο στη φωτιά, αλλά και σε οποιοδήποτε κίνδυνο, πρέπει να είναι υποχρέωση
της πολιτείας και θα πρέπει να ξεκινάει από την νηπιαγωγία. Προσπαθώ σε δημοτικά σχολεία και σε δημοτικά και γυμνάσια να μάθω τα παιδιά να κάνουν αυτά τα απλά πράγματα. Δυστυχώς, εγώ θέλω σε ένα σχολείο που δεν μας μάθουν αυτά τα βασικά πράγματα. Θεωρώ απαράδεκτο ένα ενήλικα σε ένα παιδί που τελειώνει το λύκειο να μην ξέρει να διαχειριστεί τον εαυτό. Εγώ θέλω να παρακαλέσω τους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος, τους εθελοντές, αν είναι να ξεκινήσουν μια εκπαίδευση από φέτος στο φθινόπωρο, να την ξεκινήσουν από εδώ. Πιστεύω ότι αυτοί οι πολίτες που θα έχουν ενημερωθεί από τόσο μικρή ηλικία, αυτοί οι πολίτες θα γίνουν πιο υπεύθυνοι και απέναντι στον εαυτό τους και απέναντι στην τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστήσω. Δεν έχω να πω. Δεν θα ξεχάσω τις πανικόπιτες που δεν στα αδέρφω στα σύγχρονα.